Πάμε στο δίλημα του Βασίλη. Ο οποίος Βασίλης είχε μια σοβαρή σχέση από τους λίγους άντρες που μας στέλνουν έτσι mail. Εντάξει, τα διλήμματα έχουμε περισσότερους. Αλλά η σχέση του πήγαινε σοβαρά μέχρι που μπαίνει στη μέση η μητέρα του και τον επηρεάζει. Ναι. Πάμε να δούμε όμως σε ποιο σημείο ακριβώς θέλει τη βοήθειά μας και να το σχολιάσουμε. Το όνομά μου είναι Βασίλης και έχω ένα πολύ μεγάλο δίλημα. Εδώ και 5 χρόνια περίπου έχω σχέση με την Ειρήνη. Όταν αποφασίσαμε να χτίσουμε το σπίτι της για να μείνουμε μαζί, η μητέρα μου με επηρέασε και μου είπε να μην το κάνω. Όταν το είπα στην Ειρήνη, δεν το δέχτηκε και με χώρισε. Ύστερα από καιρό πήγα και τη ζήτησα συγγνώμη και πως θέλω μια δεύτερη ευκαιρία. Ευτυχώς μου την έδωσε. Η μητέρα μου όμως αντιδράει ξανά και μου λέει πως αν γυρίσω στην Ειρήνη, δεν θα το δεχτεί και να την ξεχάσω. Βρίσκομαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Να ακούσω τη μητέρα μου και να χωρίσω από την Ειρήνη, ή να ακούσω την καρδιά μου και να απομακρύνω τη μητέρα μου. Δεν πιέζομαι εδώ πέρα, αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, άστα, έλα κάτσε, θέλω να σου πω. Έλα κάτσε. Βασίλη, δεν μπορώ να σου βάλω έτσι. Δεν γίνεται. Τι θες να κάνουμε, ρε Ειρήνη? Έχω σκεφτεί κάτι. Τι? Να πάμε στο σπίτι του παππού μου. Να πάμε εκεί να το φτιάξουμε. Ποιο σπίτι, αυτό είναι παλιό. Γιατί εδώ τι είναι, βρε αγάπη μου, με δουλεύεις. Κοίτα πώς ζούμε. Εντάξει, είναι μικρό, ρε Ειρήνη, αλλά ξέρω εγώ. Παρά είναι μικρό, δεν μπορώ άλλο. Έχω πιεστεί ειλικρινά. Άκου να πάμε στο παππού μου να το φτιάξουμε. Κάτσε ρε, πώς θα το φτιάξουμε, εγώ δεν έχω λεφτά. Βρε αγάπη μου, έχω κάποια λεφτά εγώ στην άκρη. Τα δικά μου είναι και δικά σου. Δεν ξέρω τώρα αν είναι καλή σκέψη αυτή, τι να σου πω, δεν πρέπει να... Μα θα είμαστε πιο άνετα. Δεν χωράει τίποτε εδώ μέσα. Καταρχήν θα χαλάσουν όλα τα πράγματα, δεν βλέπεις εδώ πέρα τι γίνεται. Ναι, αλλά πρέπει να ρωτήσω. Τα παπούτσια μέσα στα ρούχα, μυρίζει. Τι θα κάνουμε? Ξέρω εγώ, εντάξει, να το δούμε σιγά σιγά, μα είναι... Τι σιγά σιγά? Εντάξει, μου ήρθε λίγο απότομο. Να φύγουμε, δεν είναι και εύκολο να πάρεις τα πράγματα, να πας σε ένα άλλο σπίτι που θέλει και ανακαίνιση. Τι σου ήρθε απότομο, βρε Βασίλη μου, να σου λέω ότι έχουμε ένα σπίτι και δεν το εκμεταλλευόμαστε. Το οποίο θέλει πάρα πάρα πολύ δουλειά. Θα το κάνουμε, ε. Μαμά! Αγόρι μου, εδώ είμαι. Κάτω είσαι? Ναι, φτιάχνω λίγο το πεζούλι. Τι κάνεις? Καλώς τον. Πας και θυμήθηκες τη Μανούλα? Να μωρέ, ήθελα να μιλήσουμε για κάτι. Τι να μιλήσουμε? Σκεφτόμουν με την Ειρήνη να φύγουμε από το σπίτι, να πάμε να μείνουμε στο δικό της. Ορίστε, ποιο δικό της, έχει σπίτι η Ειρήνη? Αυτό του παππού της που θέλει φτιάξιμο. Λέγαμε. Αυτό το ρημάδι εννοείς, γιατί έλα, δεν είναι σπίτι, αυτό δεν το λέει σπίτι. Ρημάδι για κατεδάφιση. Έλα, μαμά, μιλάς έτσι, σε παρακαλώ. Να το φτιάξουμε. Με τι λεφτά, έχεις λεφτά, λεβέντη μου? Ναι, γι' αυτό ήθελα να σου μιλήσω, επειδή αυτή έχει κάποια λεφτά. Ναι. Αλλά δεν είναι σωστό, πρέπει να βάλω κι εγώ μερικά, έλεγα μήπως βοηθούσες. Δεν έχω ούτε ευρώ και ειδικά να ρίξει ξένο σπίτι. Έλα, ρε μαμά, τώρα που δεν έχεις, δώσε μερικά να βοηθήσουμε. Γιατί λίγο στις πέφτεις? Έχεις την ομορφιά σου, τα νιάτα σου, την καλοσύνη σου, την ευγένειά σου, αυτά αρκούν. Να βάλει αυτή τα λεφτά, δικό της είναι το σπίτι. Εντάξει, πως το λες, δίκιο έχεις. Η Μανούλα ξέρει όταν μιλάει. Ναι, αλλά να σου πω και κάτι. Εντάξει, μη φανεί, έστω στην αρχή να δώσω κάτι. Μια δουλειά μπορείς να μου βρεις από κάποιο γνωστό σου, σε κάνα γραφείο, τίποτα εύκολο, όχι τίποτα. Μπα, σε βάζεις να δουλέψεις κιόλας τώρα αυτή. Όχι. Τι άλλο θα κάνει, αγόρι μου? Ρε, μαμά, έτσι θα πάει και η σχέση μας παρακάτω. Μπορεί να φτάσουμε μέχρι το γάμο. Δεν κατάλαβα. Κάτσε να δούμε να φτιάξεις το σπίτι, αν θα είσαστε μαζί μέχρι τότε, και το συζητάμε για το γάμο. Ρε Αλέξη, ρε φίλε, άστα τώρα αυτά να πούμε μετά. Τι μετά ρε φίλε, έχω βάλει και ο κούτες έξω, έλα να ξεμπερδεύουμε λίγο. Δεν πάνε, σπάρεις μόνο σου, κουράστηκα. Πω, πολλά δεν μπορεί, εντάξει, δε άμα ήταν, άμα το ξέρα. Δεν παλεύω, με έχει πιάσει η μέση μου, η πλάτη μου, όλα, τι ήταν αυτό, κάτσε. Ρε παλιό γερά. Έλα, κάτσε τώρα, άστα να σου πω. Τα κάνουν οι κοπέλες τώρα. Ό,τι ήταν να κάνουμε, το κάναμε. Έλα, Κατερίνα, άσε το κάδρο. Βασίλη, τι γίνεται? Καλά, εσύ? Ναι, έχουμε πράγματα έξω. Κουβαλάμε μόνο εμείς. Άσε, παιδί μου, κάτω το βάζω και αυτά. Τι κουβαλάτε, εντάξει. Ναι, τα παίρνω όλα, γιατί δεν βλέπω να κινεί.
είσαι. Κατερίνα, κάτσε, κάτσε. Παιδιά, όπα, να πάρουμε καμιά ανάσα, ε. Ναι, βρε Βασίλη μου, όμως, να σου πω, τα έχουμε κάνει όλα μόνοι μας, έτσι. Όχι μόνοι σας. Ο Αλέξης έφτιαξε και όλα τα βιβλία. Εγώ δεν έφερα την κούτα απ' έξω τη μία. Δεν τελάθουμε τώρα, κάτσε. Άντε να τελειώνουμε, άντε, γιατί έχω κουραστεί πάρα πολύ. Πάντως, παιδιά, είναι πολύ ωραίο το σπίτι. Σ' αρέσει, αγάπη μου. Πάρα πολύ. Θα κάνουμε εδώ, θα ψήνουμε, παρίτσα. Καλό με το καλό. Πόσο κόστησε, αν επιτρέπετε. Κοίταξε να δεις. Αρκετά χρήματα, μπορώ να πω. Ωχ, κατάλαβα. Εντάξει. Και τα πληρώσετε από κοινού. Αν δεν γίνομαι αδιάκριτη, φυσικά. Δεν πειράζει, φίλε. Έβαλα. Εντάξει, είχα κάποια λεφτά εγώ στην άκρη, μα τα δικά μου είναι και του Βασίλη μου. Αχ, μωρέ. Καλά, εννοείται. Είμαστε μαζί, είμαστε κοινό ταμείο. 5 χρόνια είμαστε μαζί, ρε παιδιά. Σε παντρεμένοι είμαστε. Μου ήρθε τώρα μια ιδέα. Για πες. Πάμε έξω να φάμε. Τι λες, βρε αγάπη, με στη σκόνη να πάμε έξω να φάμε. Τι λες. Δεν βλέπεις πως είμαι. Ξέρω εγώ. Να παραγγείλουμε. Καταρχήν δεν έχουμε άλλα λεφτά, αν θυμάσαι. Όχι, θα πάμε έξω. Με τι λεφτά, παιδάκι μου. Χρειάζεται να έχουμε εμείς λεφτά. Και ποιος θα έχει. Ο Αλέξα κεράσει για τα καλωρίζικα. Άντε να κεράσω, ρε φίλε, για τα καλωρίζικα. Τι να σας κάνω. Για. Δεν παραγγείλουμε καλύτερα. Ας παραγγείλουμε εδώ πέρα. Να, αλλά πάλι κερνάς. Ναι, ρε. Εντάξει. Δεν θα πάμε, πιτσά. Ό,τι θέλετε. Ωραία. Ας τα παιδιά να αποφασίσουν ότι θα παραγγείλουμε, έλα να πάμε να κουβαλήσουμε τίποτα. Σήκω. Βοήθατε λίγο, Αλέξη, γιατί είμαι από μάτια. Κάτσε, έρχομαι κι εγώ. Ναι, ρε παιδιά, ευχαριστώ. Εντάξει. Βλέπουμε μια κοπέλα παλεύει για τις σχέσεις της όμως. Ναι. Πολλοί γαμπροί βάζουν λεφτά όταν παίρνουν τις πρίκες και είναι σε μαύρα χάλια και μετά στα διαζύγια παιδιά γίνεται ένα πανδαιμόνιο. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, βέβαια. Αυτοί που φωνάζουν ότι έχω ξοδέψει και τόσα και τόσα, αλλά δεν μπορούν να το αποδείξουν. Ναι. Σωστά. Γιατί η ιδιοκτησία είναι αλλουνού. Σωστά. Πάμε να δούμε τη συνέχεια. Το δίλημά του είναι τι να κάνει. Αν θα χωρίσει, αν θα παραμείνει με τη γυναίκα του, γιατί η μητέρα του αρχίζει και τον επηρεάζει. Παρακαλώ. Βασίλη μου, μωρό μου. Σου έβαλα φρουτάκια να φας. Να σου πω, φεύγω να πάω για δουλειά. Ξυπνάζε, παιδί μου. Πού πας? Δουλειά, αγάπη μου, δουλειά! Α, δουλειά. Έχεις ξεχάσει ότι έχω πιάσει εκεί απογευματινή, στο δοντιατρίο. Ναι. Τι είναι? Φεύγεις δηλαδή? Ναι. Έλα, αγάπη μου. Κάτσε λίγο να σου πω. Φάει λίγο να πάρεις δυνάμεις. Φάε. Έχεις 5 λεπτά. Ναι, πες μου. Κάτσε λίγο, δώσ' μου τα γυαλιά μου, σε παρακαλώ. Τι έγινε? Βάλε την γυαλιά, τη φάω μετά. Άρη, κουράστηκα. Να τρώσω, αγάπη μου, έλα. Να σου πω λίγο, τι γίνεται εδώ με το σπίτι? Τι γίνεται? Εσύ βάζουμε συνέχεια λεφτά, συνέχεια και όλο κάτι χαλάει, γρασίες, αυτά. Αγάπη μου, έτσι είναι τα παλιά σπίτια. Τι να κάνουμε? Ναι, αλλά κάνεις δεύτερη δουλειά για να το συντηρήσουμε και βλέπεις ότι δεν τραβάει. Τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω, Βασίλη, τι εννοείς ότι δεν τραβάει. Έχουμε κουραστεί. Ναι, μα έχει γίνει όμορφο, κοίτα το. Ναι, πάλι. Καταρχήν έχουμε χώρους που δεν είχαμε στο άλλο. Ναι, αλλά δεν είχαμε τόσα λεφτά και δεν έχει γίνει καλή ανακαίνιση και τα υδραυλικά είναι χάλια. Ξέρεις τι έλεγα. Τι? Μήπως να πάω να πιάναμε ένα σπιτάκι άλλο. Έτσι λίγο πιο μικρό. Εδώ καθαρίζουμε και συνέχεια ξαναβρωμίζει. Τι λες, βρε Βασίλη. Τι? Θα γυρίσουμε πάλι στα ίδια. Πρέπει να πάω να μείνουμε σε ένα άλλο, στον Νίκη. Τι σε άλλο, ρε αγόρι μου, ακόμα δεν ήρθατε στο σπίτι. Ναι, εντάξει, σου είπα, το βλέπω μελλοντικά. Εδώ βγάζει συνέχεια ζημιές. Δεν είχαμε και τα λεφτά να το φτιάξουμε στην πένα τελείως. Μια χαρά το έχετε φτιάξει, ρε φίλε. Είχε δίκιο, ρε φίλε, η μάνα μου. Είχε δίκιο να μην πας μου λες αυτό, θα το μετανιώσεις. Πάτε αδίκιο έχει αυτή η γυναίκα. Έχει ήρθε από εδώ το σπίτι, το είδε. Όχι, ρε, ξέρεις τι είναι το πρόστιμα της μάνας. Απίστευτο πράγμα. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνω. Δύο δουλειές κάνει η Ειρήνη και δεν φτάνουν, το καταλαβαίνεις. Άσε, ρε. Αλήθεια. Αλήθεια, λες ώρα. Τι σου λέω τώρα. Κάνει δύο δουλειές και δεν φτάνουν. Ναι, τίποτα, δεν φτάνουν. Και εσύ τι κάνεις? Τι να κάνω? Αράζεις. Τι θες να κάνω? Ξέρω εγώ, ρε φίλε, καμιά δουλίτσα. Τι να κάνεις? Κάθεται η γυναίκα σου και σε τρέφει. Πληρώνει το σπίτι. Εσύ τι κάνεις? Κάνει δύο δουλειές. Δεν τρέπεσαι λίγο? Τι λες, ρε Αλέξη, σοβαρά? Όχι, να κάνουμε τρεις δουλειές για να μας τα τρώει πάλι το σπίτι. Δεν κάνει, σου λέω αυτό το πράγμα, παιδί μου, εδώ. Δεν κάνει, είναι χάρη. Αγόρι μου, τι λογική είναι αυτή που μου λες τώρα? Πρέπει να φύγω από εδώ, Αλέξη, δεν μπορώ, πρέπει να φύγω. Λοιπόν, άστα να φύγεις και σήκω να πιάσεις καμιά δουλίτσα. Να σου πω. Η Ειρήνη σε έχει βάλει.
Ποια ειρήνη, αγόρι μου, εγώ στο λέω. Εγώ σε βλέπω, σε ξέρω ότι δεν είσαι τεμπέλης, ρε φίλε. Ξύπνα, ξεκόλα. Θέλω να φύγω, τώρα είναι άλλο φίλο. Ωραία, θα έρθει στη δουλειά μου να σε πάρω εγώ να δουλεύουμε μαζί. Να βάζεις άλλο ένα μισό σπίτι να τα βγάζετε βόλτα. Άστο αυτό, είναι άλλο θέμα. Ειρήνη μου, μην το συζητάς καν. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάτε σε άλλο σπίτι. Εκείνος θέλει. Λέει ότι συνεχώς χαλάμε λεφτά εδώ και ότι χαλάει κάτι και το φτιάχνουμε. Έτσι δεν είναι στα δικά μας τα σπίτια. Κάτι χαλάει, κάτι φτιάχνουμε, αλλά ξέρουμε ότι είμαστε εδώ. Δεν έχουμε νίκιο. Είναι δικό σας το σπίτι, ακριβώς. Δεν πληρώνετε νίκιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τι απορώ το γιατί του μπήκε αυτή η ιδέα στο μυαλό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω ειλικρινά και. Έχω κουραστεί πάρα πολύ. Εδώ ήσουν να τα βλέπεις. Κουβαλάγαμε, φτιάχναμε. Κουβάλαγε, σας να πεις. Γιατί εκείνος δεν έκανε τίποτα. Ε, όχι, πώς, μωρέ. Με βοήθησε. Έφτιαξε, έβαλε τα βιβλία στην βιβλιοθήκη εκεί πέρα, τα έφτιαξε όλα. Ειρήνη μου, καθάρισε τα πιάτα. Τα περισσότερα εσύ τα κάνεις. Αυτό βλέπω εγώ κάθε φορά που έρχομαι. Και γενικά δεν τον βλέπω να κάνει τίποτα. Δουλεύει. Κοίτα, τώρα αυτόν τον καιρό είναι άνεργος. Αλλά ο καθένας προσφέρει με τον τρόπο του. Εγώ δουλεύω και φέρνω τα λεφτά, εκείνος με βοηθάει μες στο σπίτι. Ειρήνη μου, δεν πρέπει να είσαι εσύ ο άντρας στη σχέση σας. Τι έγινε, μαμά, δεν σ' αρέσει. Έχει πολύ κακή άντρα, δεν μπορώ. Τι είναι, έχει κακή ενέργεια. Πολύ κακή, πάρα πολύ κακή. Λες, ε. Δεν ξέρω πώς μένετε εδώ πέρα. Κάτσε, μαμά, εντάξει. Καλό και είναι. Πρώτον τρέχει το καζανάκι και στάζει και η δρύση. Πολύ κακό κι αυτό. Τώρα τρέχει πάλι. Ναι. Συνέχεια τα φτιάχνουμε, συνέχεια χαλάμε. Ό,τι είναι χαλασμένο έχει κακή ενέργεια. Πάρα πολύ. Ρε, μαμά, να σου πω κάτι. Δεν μ' άρεσε και εμένα πολύ. Της είπα της Ειρήνης μήπως να πηγαίναμε σε κάποιο άλλο λίγο πιο καινούριο να μείνουμε στο Νίκη, αλλά δεν θέλει. Και χαλάτε και τόσα λεφτά εδώ μέσα. Ναι, χαλάμε, χαλάμε. Η αλήθεια είναι. Χαλάς τα λεφτά σου, δεν είναι κατάσταση αυτή. Ποια λεφτά είναι, μαμά, εγώ δεν δίνω τίποτα. Η Ειρήνη τα δίνει όλα. Γι' αυτό μήπως ήθελες να μου δώσεις πάλι. Τι κατάλαβα. Ειδικά για αυτό το σπίτι ούτε ένα ευρώ. Και πολύ τη πέφτει. Δεν θέλει να πάμε κάπου αλλού. Κάτσε λίγο, σε παρακαλώ, κάτσε. Δεν θέλει να πάμε κάπου αλλού. Τι να κάνω. Αγόρι μου, σοφά τα λες. Πρέπει να πάτε κάπου αλλού. Δεν είναι, κάτι νιώθω σε αυτό το σπίτι. Ένα πλάκωμα, μια πίεση. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει η άβρα του. Θα προσπαθήσω να πάμε αλλού. Αυτό θα κάνεις. Είσαι σοφός εσύ, αγόρι μου. Και δίκαιος. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Ένας αρχιτεμπέλαρος που προσπαθεί να δικαιολογήσει τα λεγόμενα της μανούλας. Ξέρεις γιατί θέλουν να φύγουν. Και στη βίλα των ονείρων να την πήγαινε στη μαμά δεν θα της άρεσε. Έχει ξυνήσει και δεν μπορεί να ξεξυνήσει. Μα το πρόβλημά του ξέρεις ποιο είναι. Ότι αυτή η γυναίκα τώρα δουλεύει δύο δουλειές και πληρώνει το σπίτι της και δεν μένει λεφτά για να τα φάει εκείνος. Απίστευτο. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Έχει σπίτι, το επισκευάζει και μένει. Τα λεφτά στα νίκια είναι πεταμένα στο πόθο. Ναι, αλλά αν δεν έχει αυτή τη μανούλα, αν έχει αυτή τη μανούλα, τότε υπάρχει πρόβλημα. Το δίλημα είναι και πολύ θα πρέπει οι γαμπροί να δίνουν λεφτά, διότι και αυτοί απολαμβάνουν το σωστά, σπίτι μετά που μένουν. Σωστά. Το δίλημα είναι τι να κάνει από εδώ και πέρα. Γιατί η μαμά του μετά του λέει πως αν γυρίσει σε αυτήν θα τον ξεγράψει για πάντα. Να απομακρύνει από τη ζωή του τη μητέρα του. Είναι χωρίς οριστικά. Παιδιά, υπάρχει ένα 20%. Να μείνει με την Ειρήνη. Ναι, όμως κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει και ένα 25% που λέει λογικό να χωρίσει, που είναι μεγάλο ποσοστό. Είναι μανούλες. Θέλω να δούμε και τη συνέχεια. Παρακαλώ. Άσε μας ρε Ειρήνη. Όχι, άσε. Έλα εδώ να σου πω. Η δουλειά έχει η μάνα σου να έρθει στο σπίτι να μου αλλάξει τα πράγματα στο γραφείο και να μου λες εσύ ότι έχει κακή ενέργεια το σπίτι. Αφού το είπε παιδί μου ότι έχει κακή ενέργεια. Και θα ακούω ότι λέει η μανούλα σου κακή ενέργεια έχει η ίδια που δεν έχει πατήσει να μου πει ένα καλορίζικο. Σε παρακαλώ μην ξαναμιλήσει έτσι για τη μητέρα μου, εντάξει. Αλήθεια, αλήθεια, ναι, ναι, ναι. Και εγώ έχω φτάσει ως εδώ μαζί σου. Ναι. Αρκετά. Και εγώ θα φτάσω να συνεχίσει να μιλάς έτσι για τη μάνα μου. Τη βαλίτσα σου και έξω από το σπίτι χωρίζουμε και το εννοώ, αλήθεια. Τι είναι αυτά που λες, ρε Ειρήνη. Αυτό που άκουσες αρκετά. Όχι, δεν χωρίζουμε. Να πας στη μάνα σου λοιπόν που έχει καλή ενέργεια. Δρόμο. Στο δωμάτιό σου μάζεψε. Αλήθεια σου λέω τώρα. Εντάξει, λοιπόν, θα... Αρκετά εδώ μέσα. Να μαζέψω όλα.
Ρε παιδιά, ξέρετε πόσο πολύ την αγαπάω και με έδιωξε από το σπίτι. Χωρίσαμε. Ναι. Και πολύ καλά έκανε η κοπέλα. Γιατί ρε Κατερίνα, πώς να αντέξει να δουλεύει μόνο αυτή και εσύ να κάθεσαι. Για πες μου. Τι λέει ρε Άλεξη τώρα. Καλά τα λέει ρε φίλε. Σου γαπινάρεις και για δουλειά και δεν είχες έρθει. Καθώς σαρέμπελο σπίτι και. Μην πω τώρα. Ρε φίλε, άρχισε να λέει για τη μάνα μου, να την κατηγορεί. Άρχισε να μου φωνάζει και με έδιωξε. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά. Αυτά με τη μάνα σου πρέπει να ξεκολλήσει λίγο. Δεν γίνεται. Με τη μάνα σου και τις ενέργειες διάλεξε πια ποιον θέλεις. Ε. Δεν φταίει αυτή, εσύ φταίς και το ξέρεις πολύ καλά. Έχετε μιλήσει, σου έχει πει τίποτα? Ναι, μου έχει πει. Παραπονιέται, ρε εσύ Βασίλη. Πώς να μην παραπονιέται? Μόνο εκείνη φέρνει λεφτά στο σπίτι. Τι θα κάνω, ρε Αλέξη? Και εγώ στη θέση μου θα σε χώριζα. Να σου το πω ξεκάθαρα. Τι να κάνεις, θα σου βρούμε μια δουλειά. Τι να κάνεις. Υπάρχει αλήση. Ωραία, κάντε μου, εντάξει, να βρω ρε παιδιά, να βρω άμα είναι και δουλειά και αυτά. Να δω και με τη μάνα μου πώς θα γίνει, αλλά ποιος θα της μιλήσει, μπορεί κάποιος να πάει να της μιλήσει. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, πες της ρε Άλεξη, πες της. Θα σε κάνει τη χάρη, θα σε κάνει μωρά. Θα της μιλήσω, τι να κάνω, μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Θέλω να ξέρεις ότι είπα του Άλεξη να μου βρει δουλειά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με, δέχτηκες πάλι πίσω. Νομίζω από εδώ και πέρα θα είναι όλα πάρα πολύ καλά. Αλήθεια το λες. Mm. Ξεναχωρήθηκα πάρα πολύ που με έδιωξες, αλλά εντάξει, κατάλαβα ότι έχω κάνει κι εγώ λάθη. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Εδώ θα μείνουμε, εδώ θα είμαστε και θα περάσουμε πολύ όμορφα. Αγάπη μου, για μας είναι αυτό το σπίτι, για την αγάπη μας. Ναι. Απλά κι εγώ θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Θέλω. Ξέρεις, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τη μάνα σου. Ίσα-ίσα τη συμπαθώ. Απλά. Θέλω να μην ανακατεύετε με εμάς. Είμαστε εγώ και εσύ εδώ. Το έχω δρομολογήσει. Θα πάω να της μιλήσω αύριο. Ρε μαμά, άκουσε με. Την αγαπάω την Ειρήνη. Έγινε ένα λάθος και χωρίσαμε και κατάλαβα ότι δεν μπορώ μακριά της. Θα είμαστε μαζί και θα μείνουμε σε αυτό το σπίτι που θέλει. Τελείωσε. Λοιπόν, Βασίλη, το λέω και το ξεκαθαρίζω. Εάν δεν χωρίσεις με την Ειρήνη και οπωσδήποτε αν δεν φύγετε από αυτό το σπίτι, εμένα με ξεγράφεις από μάνα σου. Έχει πολύ κακιά άβρα, σου το είπα. Βρίσκομαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Να ακούσω τη μητέρα μου και να χωρίσω την Ειρήνη. Ή να ακούσω την καρδιά μου και να απομακρύνω τη μητέρα μου. Και όμως του πήγαινε το γυαλί. Ναι, τον έκανε λίγο. Το έβγαλε σαν το Σάκη Ρουβά. Έβγαλε για να πει το δίλημα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα, παιδιά. Δεν ξέρω τι λέτε. Εννοείται να απομακρύνει τη μητέρα του. Δεν σημαίνει ότι θα ξαναμιλήσει με τη μητέρα του. Και να ξετεμπελιάσει. Να πάει να βρει μια δουλειά και να γίνει άνθρωπο. Η μάνα τον έχει κάνει όμως έτσι. Και με το που θα την απομακρύνει, θα τρέχει η μαμά και θα λέει αγοράκι μου, πόσο δίκιο είχε. Κυρία Μάρα μου, τι λέτε εσείς? Η μαμά έβαλε τελεσίγραφο. Στο χωριό τη κόρη μου το λένε ultimatum. Και θα έλεγα σε όλου. Να το αποφεύγετε σαν το διάολο το λιβάνι το τελεσίγραφο. Γιατί υποχρεωτικά μετά θα πρέπει να το ακολουθήσετε. Σωστά. Αυτό ισχύει για όλες περιπτώσεις, για τις κοπέλες που μας παρακολουθούν. Πάμε να δούμε αυτό που ψηφίσατε που είναι να απομακρύνει τη μητέρα του σε ποσοστό 76% και ερχόμαστε. Εντάξει μαμά, αφού το θες έτσι και με εκβιάζεις, θα ακούσω την καρδιά μου και θα μείνω με την Ειρήνη. Και να ξέρεις ότι μαζί πρέπει να διακόψουμε τις σχέσεις μας. Κατάλαβες? Πολύ ωραία λοιπόν. Όταν καταλάβεις για μία ακόμα φορά ότι έχω δίκιο και αποφασίσεις να χτυπήσεις το κουδούνι αυτής της πόρτας, να ξέρεις ότι εγώ δεν θα σου ανοίξω. Πήγαινε και καλή τύχη, Βασίλη. Εντάξει, μαμά. Όπως θέλεις.